Τσέσκα Παναθηναϊκός 66-64, 20 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για το φινάλε. Ένα μεγάλο φινάλε όπως αναμενόταν από την αρχή του αγώνα. Τα είπαμε όλοι αυτά. Τα είπε ο Ηλίας Ζούρος, τα είπε ο Γιώργος Δημιάτης. Ένα φινάλε το οποίο όμως αυτή τη στιγμή δίνει το πλεονέκτημα στην Τσέσκα καθώς έχει κατοχή μπάλας στα τελευταία δευτερόλεπτα αυτά. Καλάθης, το μαρκάρισμα του Τεόντοσιτς. Τεόντοσιτς. Βήματα. Φωνάζει ο Μπράντοβιτς. Απλά το ξαναδούμε σε replay και το φάουλ είναι διαμαρτύρηση φωνάζει και αυτός για τα βήματα του Τεόντοσιτς. Πιστεύω ότι δεν θα μας δώσουν σε replay. Δύο φορές το έχουμε γίνει βήματα. Είναι το τέταρτο σφύριγμα που δίνει για CSKA. Τέταρτο σφύριγμα για CSKA. Για να δούμε εδώ. Μία φορά βήματα στους Κάουσκας. Και πριν ο Τεόντοσιτς. Έτσι και πριν ο Τεόντοσιτς. Δύο φορές βήματα. Δύο φορές βήματα, μάλιστα. Τώρα μπορώ στα σίγουρα να πω ότι ήταν βήματα. Εδώ. Για να δούμε εδώ. Εδώ. Ακριβώς. Μία ο Σκάουσκας και μία ο Τεόντοσιτς. Δύο φορές βήματα. Μάλιστα. Για να πούμε. Αλλάξαμε σήμερα και τους κανονισμούς του μπάσκετ. Για ποιο λόγο πρέπει να περάσουμε το ζόρι της ΕΣΚΑ δεν καταλαβαίνω. Τεόντοσιτς αστοχή. Σώζει το Παναθηναϊκός. Γιατί θα χρειαζόταν τετράποντο μετά. Είναι σημαντική η δεύτερη βολή. Αν τη χάσανε και δεις, βέβαια να πάρθει και το rebound να τη χάσει. Αν μπει η βολή, έχει time out ο Παναθηναϊκός. Τη χάνει και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, 8,3 για ένα φινάλε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ευστοχίσει τουλάχιστον σε δίποντο για να πάει σε παράταση. Με τρίποντο κερδίζει. Είναι ένα μάτς γκρανκινιολικό. Ένα μάτς ο Παναθηναϊκός παίζει απέναντι σε μια κορυφαία ομάδα και σε τρεις καθόλου κορυφαίους διαιτητές. Λοιπόν, μετρήσαμε 4 τουλάχιστον καραμπινάτα λάθη των διαιτητών. Ας τα αφήσουμε αυτό. Δυστυχώς, ευτυχώς είναι μέρος του παιχνιδιού. Πάμε στο κρολίμα. Λοιπόν, Γιώργο, 8,3. Τι πιστεύεις θα κάνει ο Μπράντοβιτς? Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι επειδή υπήρχε πίεση από τον Μπράντοβιτς για τα κακά στηρίγματα στο τέλος των διαιτητών, ο Παναθηναϊκός, αν δεν επιλέξει να πάει σε ένα σούτ τριών πόντων για να κερδίσει το παιχνίδι, νομίζω ότι ίσως κάνει αυτό το πράγμα γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κούραση και πολύ μεγάλη φθορά από τα φάουλ. Είναι με 4 ο Μπατίστ, με 4 ο Διαμαντίδης, με 4 ο Βουλιούκας, με 4 ο Γιασκεβίτης. Θα πήγαινε για τρίποντο. Θα πάω να κερδίσω το παιχνίδι. Εγώ θα πήγαινα να κερδίσω το παιχνίδι. Δεδομένης της φθοράς που υπάρχει στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τσατσάρης εκτός παιχνιδιού. Με ποιους θα πάω να παίξω? Δεν έχει ψηλό. Με τον Καϊμακόπουλο στο 4. Δεν γίνεται. Είναι δύσκολο. Με αυτή την ομάδα. Είναι δύσκολο. Κυρίες και φίλοι, πάντως ο Παναθηναϊκός είναι έτσι κι αλλιώς άξιος συγχαρητηρίων. Δεν έχει τελειώσει φυσικά το παιχνίδι. Αλλά ως το τέλος χτυπάει το παιχνίδι. 66-64. Ο Τεόντοσιτς έκανε το λάθος τώρα στις βολές και επαναφορά από τον Γιασκεβίτς. Βέβαια θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να γίνει σωστή επαναφορά και να βγει και το σύστημα. Γιασκεβίτς τους. Και τη στιγμή που αστόχησε ο Τεόντοσιτς δεν έχει την επιλογή η Τσέσκα να κάνει φάουλ άμα έμπαινε η δεύτερη βολή. Διαμαντίδης με δύο παίκτες πάνω του. Πέφτει ο ένας, η προσποίηση. Διαμαντίδης στα τρία. Κρατάει μπάλα και το παιχνίδι τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός χάνει την ευκαιρία να διεκδικήσει την είσοδό του στο τελικό. Ο άνθρωπος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πάει μικρό τελικό. Γίναν πράγματα και θάματα αγωνιστικά και μη.